Χριστούγεννα είναι η πιο χαρούμενη γιορτή του χρόνου. Είναι όμως για όλους. Incidents of domestic violence and suicide rise dramatically during the holiday season. He beat me, he raped me, and then he threatened that the next time there would be bullets and he would kill our daughters first to hurt me and then kill me. Αυτό το κατάστημα έχει στη βιτρίνα του ένα εορταστικό σκηνικό. Μια οικογένεια γύρω από το χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Μια πιο προσεκτική ματιά όμως αποκαλύπτει τη σκοτεινή πτυχή της βιτρίνας. Ο άντρας σηκώνει το χέρι του απειλητικά προς τη γυναίκα, ενώ εκείνη απομακρύνεται τρομαγμένη. Το παιδί κλείνει τα μάτια του. Όσοι στέκονται μπροστά στη βιτρίνα σοκάρονται. Στόχος της καμπάνιας, που έχει τίτλο Window Project, είναι να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη για το θέμα της ενδοοικογενειακής βίας. Τα κρούσματα κακοποίησης στον Καναδά, σύμφωνα με έρευνα, αυξάνονται κατά 30% την περίοδο των εορτών. This could happen at any Christmas table around the country or around the world, you know. I think lots of people are going to stop and start talking about it. Η βιτρίνα είναι διαδραστική. Οι καταναλωτές έχουν τη δύναμη να επέμβουν σε αυτό που βλέπουν. Στέλνουν στην οργάνωση που ηγείται της εκστρατείας ένα μήνυμα με τη φράση No more, δηλαδή όχι πια, και για ένα λεπτό ο άντρας στη βιτρίνα σταματά την επιθετική χειρονομία σε βάρος της γυναίκας του. Για το μήνυμα, κάθε καταναλωτής χρεώνεται με 5 δολάρια. Τα χρήματα που συγκεντρώνονται προορίζονται για την οικονομική ενίσχυση κακοποιημένων γυναικών. I really think that, you know, if it makes a difference in even one person's life, then it's worth doing. Μόνο φέτος, σύμφωνα με τα στοιχεία στο Οντάριο του Καναδά, 34 γυναίκες έχασαν τη ζωή τους σε περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Αθώα θύματα και τα παιδιά που γίνονται μάρτυρες αυτής της αγριότητας μέσα στο ίδιο τους το σπίτι. This should never have happened to me or these situations to anybody else.